Εδώ ακούς τα καλύτερα. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Best 97,3. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δραματική σημειώνεται η κατάσταση με τα ασθενοφόρα στη Μεσσηνία, μια και τα μισά είναι εκτός λειτουργίας. Από τα 8 που υπάρχουν στη μηχανοκίνητη δύναμη, μόνο τα 4 είναι ενεργά και από αυτά τα 3 έχουν προβλήματα. Έκκληση γίνεται από τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ να γίνει άμεσα κάτι, μια και οι αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται το καλοκαίρι δεν δύναται να καλυφθούν. Σε οριακό σημείο η λειτουργία του ΕΚΑΒ στην Καλαμάτα και αυτό λόγω της κατάστασης που παρουσιάζεται με τον στόλο των ασθενοφόρων. Γενικά είναι δραματική με τα ασθενοφόρα στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στην Καλαμάτα, στον τομέα της Καλαμάτας, από τα 8 ασθενοφόρα που έχει και το μία, μόνο τα 4. Είμαστε οριακά δηλαδή. Σήμερα που μιλάμε, επιχειρούν 3 στην ευρύτερη περιοχή, στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, και ένα έχει πάει διακομιδή στην Αθήνα. Όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, η έλλειψη ιατρικών ειδικοτήτων όταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου χρειάζονται 30 με 30 διακομιδές το μήνα. Δηλαδή τώρα τον Ιούλιο έχουμε διακομίσει περίπου 35 με 40 άτομα σε τριτοβάθμια νοσοκομεία ή στην Τρίπολη ή στον Αθηνών. Υπάρχει μεγάλο θέμα και δυστυχώς λύση δεν βλέπουμε να υπάρχει και το λόγο καλοκαιριού αυξάνεται και η κίνηση. Γενικότερα έχουμε αρκετά περιστατικά και οι διασώσεις εκεί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Όπως σημειώνει και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η κατάσταση είναι δραματική. Στην καθημερινότητα των διακομιδών προς άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα έρχονται να προσθεθούν και οι αυξημένες καλοκαιρινές ανάγκες. Και αυτά τα στενοφόρα που επιχειρούν, που μιλάμε, είναι ένα καινούριο και τα άλλα 3 είναι ασθενοφόρα 15 και 20 ετών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με πολλά προβλήματα, σβήνουν στον δρόμο. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δραματική. Γενικότερα υπάρχουν ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Δηλαδή πρέπει να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στην Μεσσηνιακή Μάνη. Έχουμε στην Τριφυλία, στη Μεσσηνία, δηλαδή στην Κυπαρισσία, στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο έχουμε μόνο ένα ασθενοφόρο και κάποιες μέρες βγάζουμε δεύτερο. Με αποτέλεσμα όταν διακομίζει περιστατικά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας να φεύγει από την περιοχή της Καλαμάτας το άλλο στενοφόρο να καλύψει κάπου ενδιάμεσα να καλύψει την περιοχή, γιατί αν συμβεί ένα περιστατικό να μπορεί να φτάσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Τώρα έτοιμη είναι η κυβέρνηση να καταθέσει τη δεύτερη νομοθετική της παρέμβασης που θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των κλεισθένη, έτσι ώστε να δώσει περισσότερη ευελιξία σε δημάρχους και περιφερειάρχες να λαμβάνουν αποφάσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος περιγράψε τις 3 βασικές αλλαγές που προβλέπονται να τρέξουν για να εξασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα σε αυτοδιοικητικές δομές. Με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η κυβερνησιμότητα σε δήμους και περιφέρειες, ανέφερε μιλώντας στον Αντένα και την πρωινή ζώνη ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Τα βασικά σημεία είναι 3. Καταλήξαμε σε ορισμένα μέτρα τα οποία είναι τα εξής. Πρώτον, να ενθαρρύνουμε τις δημοτικές παρατάξεις να συνεργαστούν μεταξύ τους υπό την προϋπόθεση ότι μέσα σε αυτή τη συνεργασία συγκαταλέγεται και η παράταξη του Δημάρχου. Για να συγκροτείται πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να συγκροτούνται πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό είναι προτιμότερο να γίνει από την αρχή τη σεζόν, άρα από την 1η Σεπτεμβρίου που θα κληθούν τα όργανα τα αυτοδιοικητικά να εκλέξουν Προεδρία. Είναι ευχής έργο να προχωρήσουν. Εμείς το ενθαρρύνουμε αυτό και είναι το πρώτο βασικό θέμα που υπάρχει στο νόμο. Δεύτερο, είναι ότι επειδή δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε μια προτροπή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προφανώς σε κάθε περίπτωση θα μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειοδός ο Δήμος. Δίνουμε την πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που είναι οι δύο βασικές επιτροπές με τις οποίες διοικείται ο Δήμος, στην παράταξη του Δημάρχου. Άρα αν έχουν συνεργαστεί και αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν με τον Δήμαρχο στην παράταξη, θα μετέχουν και αυτοί σε αυτή την πλειοψηφία. Άρα θα μετέχουν στην πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά και όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία υπάγονται στο Δήμο. Δεν παίρνουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το σύστημα παραμένει ισχυρός ο ρόλος και η εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλά για να δυσκολέψουμε τις αντιπολιτεύσεις πολύ εύκολα και κάποιες φορές ανεύθυνα, να μου επιτραπεί να πω, να καταψηφίζουν προϋπολογισμούς που φέρνει ο Δήμαρχος ή σημαντικά τεχνικά έργα ή το επιχειρησιακό σχέδιο για τα 4 χρόνια του Δήμου, θα πρέπει να καταθέσουν τη δική τους αντιπρόταση, η οποία θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία θα έχουν πάρει από τις υπηρεσίες του Δήμου. Άρα,
μπαίνει ένα τέλος σε καταχρηστικές καταψηφίσεις προϋπολογισμών ή μεγάλων έργων, δράσεων και παρεμβάσεων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Σοβαρεύουν τα πράγματα προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει λειτουργία. Όμως αυτό, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα περνούν οι προϋπολογισμοί. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, πέραν των υπολείπων, ξεκαθάρισε πως το χειμώνα θα έρθει ένας νέος απλοποιημένος κώδικας για την αυτοδιοίκηση. Μένουμε εμείς στα αυτοδιοικητικά θέματα, να δούμε όμως κάτι διαφορετικό, πιο ειδικό, για την πόλη της Καλαμάτας, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για το παραλιακό δυτικό της μέτωπο. Σήμερα μια αυτοψία έγινε σε αυτή την ζώνη των 49 στρεμμάτων από τον νέο Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Να τον καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Το είχατε πει, το είχατε ζητήσει, το θέτετε και από την πρώτη στιγμή, το ψάχνετε. Πώς ακριβώς θα κινηθεί η όλη υπόθεση της αξιοποίησης αυτού του βασικού, θα λέει κανείς, ζωτικού σημείου για την πόλη της Καλαμάτας? Βεβαίως. Άλλωστε, αν θυμόσαστε, έχουμε και μαζί πει ότι για μας, για το συνδυασμό μας, τότε αποτελεί προτεραιότητα η ανάπτυξη της δυτικής παραλίας. Το είχαμε θέσει από τότε. Οπότε, μετά και την θετική εξέλιξη που είχαμε, την παραχώρηση των 49 στρεμμάτων από τις εκβολές του Νέου Νταέστο Κορδία, μια προσπάθεια, θα ήθελα να πω, που έκανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, που κατέβαλε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Ονίκας, εδώ και 10 χρόνια. Και τελικά κατάφερε αυτό σε εμάς. Οπότε ήρθε αυτό σε εμάς. Χωρίς αντάλλαγμα και καταχρήση. Έτσι, με στελέχη του Δήμου Καλαμάτας σήμερα κάναμε επισκόπηση της κατάστασης, να δούμε στην κατάσταση που βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Είδαμε ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Άλλωστε, υπάρχει και χρηματοδότηση για αυτό το έργο. Υπάρχουν 950.000, περίπου 940, από το Φιλό Δήμος 2, εκ των οποίων τα 500.000 έχουν έρθει στο Ταμείο του Δήμου. Και θα πρέπει εμείς να τρέξουμε διαδικασίες τώρα και να υλοποιήσουμε τη μελέτη. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την έκταση των 49 στρεμμάτων, που αν αφαιρέσουμε το γήπεδο της ΕΠΣ, που είναι 3,5 στρέμματα, μένουν 46,5 για το Δήμο, συμπεριλαμβάνονται το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το γήπεδο των σφαγείων και τα γήπεδα του τέννις. Οπότε μένουν και πάρα πολλά στρέμματα, πάρα πολύ σημαντικά, μια έκταση, δηλαδή περίπου τα 9 με 10 στρέμματα, που αυτή τη στιγμή έχει μόνο μπάζα και χόρτα εκεί μέσα. Mm-hmm. Οπότε θα μπορέσουμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε και να κάνουμε πραγματικές εργασίες, οριοθέτηση εκεί αλλού. Από τις εκβολές του Νέβοντα έως και στο Κορδία είναι ακριβώς ένα χιλιόμετρο και έχει δημιουργηθεί περίπου στα 500 μέτρα μια υπέροχη παραλία από κάτω. Αν οριοθετήσουμε τον Αιγιαλό και δημιουργήσουμε υποδομές για τα ρεύματα, για την άρδρευση και την ίδρυυση, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πνοή, μια ανάσα ζωή στην ευρύτερη περιοχή και να δώσουμε δυνατότητα να γίνεται και περίπατη να γίνουν εκεί, αλλά και να δημιουργηθούν και άλλες αθλοπαιδίες. Και σίγουρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα μέρος, μια περιοχή, μια ζώνη της Καλαμάτας που μέχρι τώρα δεν είχε δοθεί το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν υπήρχαν και δυνατότητες, όπως το περιγράψατε πολύ σωστά. Βεβαίως. Είναι υποβαθμισμένη. Mm-hmm. Πρέπει αυτή να δώσουμε, να βάλουμε κάθε προσπάθεια, εφόσον έχουμε όλα τα εργαλεία αυτή τη στιγμή, να αναβαθμίσουμε την περιοχή τη συγκεκριμένη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό και κάτι διαφορετικό που προέρχεται από το χώρο της υγείας. Είδαμε νωρίτερα την υπόθεση που έχει να κάνει με τα ασθενοφόρα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Εκεί όπου από τα 8 έχουμε μια δυναμικότητα 4 και από αυτά τα 3 έχουν σοβαρά προβλήματα, όπως ακούσατε να τα αναφέρει και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζητήματα όμως σοβαρά υπάρχουν και με το νοσοκομείο της Καλαμάτας και χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ μέσω της επιστολής που έστειλαν στο Υπουργείο Υγείας. Μια κατάσταση που έχει να κάνει, σύμφωνα με τα όσα σημειώνουν, με την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο Μεσσηνίας, δηλαδή οι δύο νοσηλευτικές μονάδες σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία. Παρέμβαση υπήρξε και από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Και μια οριακή κατάσταση που ήταν σε μια κλωστή, ουσιαστικά κατέρευσε. Αυτή τη στιγμή η εφημερία στο νοσοκομείο, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι και έτσι είναι δηλαδή, δεν λένε ψέματα, δεν μπορούν να βγουν. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Και τα θέματα κυρίως είναι σε τρεις ειδικότητες, χωρίς να σημαίνει ότι και στις υπόλοιπες δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχει κύριο πρόβλημα στους καρδιολόγους, στους παθολόγους και τους χειρουργούς. Και το πρόβλημα κυρίως είναι στα επίγοντα, στα ΤΕΠ, που είναι η ψυχή του νοσοκομείου. Γιατί όλα τα άλλα, τα τακτικά, μπορούν να εξυπηρεθούν και από τους ιδιώτες ή δεν ξέρω από κάτι άλλο, ή σε δεύτερο χρόνο. Τα επίγοντα είναι τη στιγμή και πρέπει να γίνουν εκείνη τη στιγμή που προκύπτει το πρόβλημα. Και δεν υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι οι χειρουργοί έχουν ένα θέμα με μια αναρωτική άδεια και με έναν συνάδελφο ο οποίος εκλέγει βουλευτής Λακωνίας, ο κύριος Κρητικός, και μπράβο του και συγχαρητήρια, αλλά έφυγε από τη δύναμη του νοσοκομείου και την πολύ λεπτή ισορροπία ουσιαστικά κατέρευσε το σύστημα.
Και θα καταρρεύσει την πορεία, γιατί το καλοκαίρι οι ανάγκες σε υγειονομικό προσωπικό είναι πολύ περισσότερες. Κορυφώνονται λόγω των τροχαίων και λόγω των ξένων που έρχονται, του τουρισμού στη Μεσσηνία. Θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε δει όμως εδώ και καιρό. Ο ιατρικός σύλλογος έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και ο διευθυντής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου έχει στείλει έγγραφα, από όσο ξέρω, στον διοικητή ότι υπάρχει πρόβλημα από μετά το Πάσχα. Δεν έχει γίνει κάτι. Υπάρχουν προτάσεις, μπορούν να γίνουν πράγματα. Και εκτός από το να δείξουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να περάσουμε στον κόσμο και στην κυβέρνηση τη λύση των προβλημάτων. Η οποία είναι πολύ απλή, η λύση των προβλημάτων. Προσλαμβάνουμε γιατρούς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, μια διαδικασία όμως πολλές φορές κολλάει. Όχι. Κολλάει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στα ΤΕΠ προκήρυξη 7 θέσεων. Έχει προκηρυχθεί μία, έχει ουσιαστικά τελειώσει μία, δεν έχει προσληφθεί ο γιατρός. Μπορούν να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μέσα στον Αύγουστο ή μέσα στον Σεπτέμβρη και να λυθεί το πρόβλημα στιγμία στα ΤΕΠ 1. Και δεύτερον, μπορεί η κυβέρνηση με άμεσα, που θα μπορούσε να το έχει κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν το έκανε εδώ και 2 χρόνια, άμεσα να ανοίξει θέσεις επικουρικών γιατρών κατ' εξαίρεση και να λυθεί το πρόβλημά μας. Γίνεται αυτό το κατ' εξαίρεση? Αυτό γίνεται. Αν θέλουν, γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχουν, να δεσμευτούν τα κατάλληλα κονδύλια. Γίνεται, όλα γίνονται. Να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι υπάρχει μια ειδήσιμη εξέλιξη που βγαίνει από την διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας, που προχωρά στην πρόσληψη 5 ακόμη νέων επικουρικών γιατρών διετούς σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών του. Να δούμε πώς θα τρέξει η όλη υπόθεση. Έχει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, εγκριθεί η πρόσληψη 3 επικουρικών γιατρών και ήδη ένας ακτινολόγος και ένας γιατρός χειρουργός έχουν αναλάβει υπηρεσία. Πάμε λίγο στην υπόθεση που έχει να κάνει τώρα με τις επιχειρήσεις, με την καθημερινότητα και με όλα αυτά που βλέπουμε να τρέχουν στην κεντρική πολιτική σκηνή και που φυσικά μας επηρεάζουν. Νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, ένφια και πολλά ακόμη. Μαζί μας ο πρόεδρος του Μελητηρίου Μεσσηνίας, ο κ. Βαγγέλης Γρηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλο. Πολλά είναι αυτά, φαίνεται, που περιμένουν οι επιχειρηματίες από τη νέα κυβέρνηση. Οι προσδοκίες υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές. Σας είχα εξηγήσει ότι δεν υπάρχει πλέον περίοδος χάριτος. Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις είναι όλες ακόμα σε ένα τέλμα. Ψάχνουμε να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από την άμμο. Οπότε πρέπει τα πράγματα να τρέξουν. Δεδομένα και το φορολογικό νομοσχέδιο που ήδη κατατέθηκε είναι σε μια καλή τροχιά. Έγιναν βελτιώσεις στις 120 δόσεις, βελτιώσεις στον έμφυα, το οποίο χρειάζεται για όλο τον κόσμο. Αλλά όπως είπα και συνεχίζω να λέω, είναι ολόκληρο το μείγμα πολιτικής που θα μας δείξει το 2020 αν όλα αυτά τα μέτρα πραγματικά θα μας βοηθήσουν να έρθουμε σε ανάπτυξη. Να. Κάτι που είναι πολύ κρίσιμο. Μέχρι τώρα δεν το βλέπετε αυτό. Υπό την έννοια ότι είμαστε ακόμα σε μια δύσκολη συνθήκη, θα έλεγε κανείς. Μπορεί το επιχειρηματικό κλίμα, κάποιοι αριθμοί να δείχνουν ότι. Το επιχειρηματικό κλίμα έχει δεδομένα βελτιωθεί, συγγνώμη, διακόπτω. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή τώρα περνάνε τα μέτρα, ουσιαστικά θα δούμε την υλοποίησή του, αν φέρνει αποτελέσματα, από το 2020. Σίγουρα πολλά από αυτά είναι σε καλό ρυθμό, όπως και το επιτελικό σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε μείωση του κράτους και απλουστοποίηση των διαδικασιών. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά, και γι' αυτό αναφέρω γενικότερο μείγμα πολιτικής, που θα μας δείξει αν βγαίνουμε στροχιά ανόδου ή όχι. Με τις 120 δόσεις είδαμε σήμερα την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Αυτό που ζητάτε είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί? Ναι. Πιστεύουμε ότι πλέον, μετά από 10 χρόνια κρίσης και πολλών προβλημάτων, κλεισίματος των τραπεζών, δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχουν περιορισμοί στους τζίρους και περιορισμοί στις οφειλές. Αυτοί οι οποίοι θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές έχουν βγει εκτός αγοράς. Άρα αυτοί οι οποίοι θα πάνε στις ΔΟΗ για να ρυθμίσουν τα δάνεια, τις υποχρεώσεις τους στην εφορία, στον ΕΦΚΑ κτλ., είναι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να παραμείνουν ανοιχτές. Και είναι κρίμα να μην τις βοηθήσουμε. Mm-hmm. Το ίδιο αντιμετωπίσαμε και πέρυσι, την προηγούμενη χρονιά, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, με τα πυρόπληκτα δάνεια. Είχαμε ένα πρόβλημα μεγάλο, μια μπλοκαρισμένη διαδικασία, μια μη συνεννόηση, και καταφέραμε μέσα στο παραπέντε, τη χρονιά δηλαδή που είμαστε τώρα το 19, γιατί 31-10 του λήγουν αυτά τα προϊόντα, τα τραπεζικά, να υπάρξει μια διέξοδος για να σωθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις. Πριν δεν υπήρχε αυτό. Άρα πρέπει να τρέξουμε πράγματα, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις πάρα πολλές, είναι ειδικά σε εμάς στην περιφέρεια ο ιστός όλων των κοινωνιών αυτών, και πρέπει να κάνουμε τα πάντα, όλοι μας από την πλευρά μας, στο να καταφέρουμε να τις σώσουμε. Αυτές που μπορούν να σωθούν. Mm-hmm. Αυτό, το να υπάρχει πάντως, να μην υπάρχουν περιορισμοί για όλες τις επιχειρήσεις, μήπως δημιουργεί και δεδομένα, θα λέει κανείς, νέων κακοπληρωτών, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση? Όχι, γιατί ούτως ή άλλως, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, είναι τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή αυτό δεν θα τρέξει για πάρα πολύ διάστημα. Μέχρι το Δεκέμβρη θα είναι, πάντα άλλο ένα εξάμηνο.
Άρα, υπάρχει μια πάγια ρύθμιση μετά, έτσι. Μετά θα υπάρξει κάτι άλλο. Αλλά τώρα αυτό είναι για τώρα. Mm-hmm. Άρα, όποιος μπει, καταρχήν θα πρέπει να τη συντηρήσει τη ρύθμιση. Δεν είναι ότι θα μπει σε μια ρύθμιση και θα τελειώσει. Θα πρέπει να είναι τυπικός. Θα πρέπει να είναι τυπικός, θα τη συντηρήσει, αλλιώς ξαναγίνανε όλα πίσω. Και σύν αυτό πρέπει να δούμε και το θέμα των προσαυξήσεων, γιατί περίπου τα 105 δις που χρωστάνε οι επιχειρήσεις στην εφορία, το 40% αυτών είναι προσαυξήσεις και πρόστιμα. Και πολλοί ήδη από αυτό βγαίνουν εκτός του ορίου. Αυτά θέλουμε να επανεξεταστούν με καλή διάθεση, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να μπουν στη ρύθμιση, είναι βιώσιμες και μπορούν να το παλέψουν, να το πω λαϊκά, και καλό να μπουν μέσα. Το όλο πλαίσιο με τον εξοδικαστικό μηχανισμό έφερε τα αποτελέσματα που θέλετε. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως θυμάστε, έχει υποθεί από όλους και αυτό ήταν ένα προσωρινό μέτρο. Mm-hmm. Συνεχίζει να υφίσταται, δεν ξέρουμε πώς θα υφίσταται ακόμα, αν θα είναι για ένα ακόμα χρόνο ή δύο. Όχι, δεν τα έχει φέρει, είναι δεδομένο, γιατί υπήρχαν πολλές διαδικασίες για να μπουν μέσα επιχειρήσεις. Κοστοβόρες οι περισσότερες από αυτές, θα πρέπει να πάνε σε γραφεία, να κάνουν φακέλους και πολλά άλλα. Δεδομένα, και αυτό είναι ένα και από τα δικά μας τα στοιχήματα για την επόμενη χρονιά, το 2020, θα δημιουργηθούν και γραφεία μέσα στα επιμελητήρια για να βοηθάμε τις επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι για να αποφύγουν κάποια πλέον κόστη τα οποία πραγματικά δεν τα έχουν αυτή τη στιγμή. Για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όχι, δεν είχε φέρει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Βοήθησε μεν, αλλά δεν ήταν το μέτρο που. Να έρθω λίγο σε κάτι άλλο. Πιστεύετε τώρα έτσι στα αυτά τα πρώτα βήματα ότι μπορούν να διαμορφωθούν τις συνθήκες και να ακούσει και η κυβέρνηση την πραγματική διάσταση της οικονομίας, τα επιμελητήρια που έχουν ένα καθοριστικό ρόλο? Θεωρώ πως πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει και άμεσα. Ήδη είμαστε σε διαδικασία επαφών και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με αυτή που ήρθε μόλις τώρα. Υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Το θέμα είναι να νομοθετηθούν γρήγορα πράγματα. Δεν ανακαλύπτει κανένας τίποτα. Να. Τα προβλήματα γνωρίζουμε όλοι και οι λύσεις σχετικά είναι απλές. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν. Και από εκεί πέρα είναι θέμα κράτους, στο πόσο θα πιεστούν κάποια πράγματα για να εφαρμοστούν. Παράδειγμα, πάλι επαναφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κ. Μίχαλος, πρόεδρος μας, το θέμα που να γίνει το σώμα πάταξης φοροδιαφυγής. Είναι μια πρόταση στην οποία τα επιμελητήρια την κάνουν χρόνια. Αλλά πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Πραγματικά η παραοικονομία ανθίζει δίπλα μας, ενάντια στο εμπόριο. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα και αποφάσεις για να φύγει αυτός ο βαθμός από την ελληνική οικονομία. Θέλω λίγο να έρθω και στο βηματισμό του επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Πώς κρίνετε έτσι τώρα τη μέχρι τώρα πορεία και τις δικές σας παρουσίες στο επιμελητήριο Μεσσηνίας, αλλά πώς κρίνετε και την κατάσταση και σε επίπεδο επιχειρηματικού κλίματος στη Μεσσηνία? Όπως γνωρίζατε και όπως είχαμε πει πολλές φορές, είχαμε υποσχεθεί, και αυτό ήταν δέσμευση δική μας, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του επιμελητηρίου, ότι θα ανέβει σίγουρα ο βαθμός παρεμβατικότητας μας. Κυρίως για την τοπική οικονομία, προς την περιφέρεια και στους Δήμους. Περάσαμε ένα χρόνο που κοιτάξαμε με την καλή έννοια να το πω αυτό, το επιμελητήριο να το μαζέψουμε, να βρει το βηματισμό του. Πήραμε τρία προγράμματα που πριν δεν τα είχαμε. Τα δύο ήταν και δύσκολα, που ήταν τα Open Mall της Τριφυλίας και της Μεσσήνης, που θα αλλάξουν επί της ουσίας την περιοχή, την εμπορική περιοχή των δύο αυτών πολιών. Αλλά από εδώ και πέρα πλέον η παρέμβασή μας ήταν πολύ πιο έντονη. Είχαμε περίοδο εκλογών. Από το Σεπτέμβρη θα αρχίσουμε και εμείς να παρεμβαίνουμε και να ζητάμε συνέργειες και συνεργασίες. Mm-hmm. Θέλω να τονίσω ότι, μιας και άλλαξαν όλες τις σχεδόν δημοτικές αρχές αλλά και η περιφερειακή αρχή, είναι στοίχημα μεγάλο για την επόμενη μέρα να ανοίξουν επιτέλους οι πόρτες όλων μας. Πρέπει να συνεργαστούμε, υπάρχουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και πρέπει και να προσπαθήσουμε. Και κοινό τόπο, ξεκάθαρα. Όλοι είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε κάτι που είναι ο λαός, που είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας. Και πρέπει να συνεννοηθούμε, πρέπει να σταματήσουμε να χαλάμε χρήματα από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι για εξειδικευμένες δουλειές και στοχευμένα να πάμε μπροστά. Χαρήκαμε ιδιαίτερως, ακούσαμε παράδειγμα του Υπουργού Τουρισμού, ότι θα γίνει ένα δεκαετές πλάνο τουριστικής ανάπτυξης. Εδώ ακόμα δεν υπάρχει καν αυτό. Μπορούμε μόνοι μας, στο μικρό κόσμο μας, στη μικροοικονομία μας, στην περιφέρεια, στο νομό μας, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τα πλάνα, ώστε να πάει μπροστά η περιοχή μας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο δομημένα, με σχεδιασμό. Και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να είναι μπροστά. Όλοι μας από την πλευρά μας να συνεργαστούμε. Και αυτό είναι έκκληση που κάνω με την καλή έννοια, να ανοίξουν τα γραφεία και επιτέλους να υπάρχει σε κάθε βαθμίδα να υπάρχει μια συνεννόηση, στο να προχωράμε πολύ πιο γρήγορα και ουσιαστικά πράγματα για την περιοχή μας. Όπως βλέπω κάποιες επαφές, πρώτες συναντήσεις και με τις δημοτικές αρχές και με την νέα περιφερειακή. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα συνεχίσουν. Ήδη την Παρασκευή έχουμε συνεδρίαση εδώ στην Καλαμάτα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Στις 2 η ώρα θα συναντηθούμε με τον νέο Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα. Προσπαθούμε ήδη πριν καν μπούμε σε αυτή τη νέα περίοδο να προσεγγίσουμε σωστά πράγματα και να βάλουμε τις δομές και τις βάσεις για την επόμενη μέρα
ώστε να τρέξουμε όλοι μαζί, γιατί πραγματικά πιστέψτε με, ο χρόνος είναι πλέον πολύ πιεστικός για όλους μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα. Για 180 από τις 365 ημέρες του χρόνου θα εργαζόμαστε για το κράτος. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που πραγματοποίησε για 5η χρονιά στην Ελλάδα το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, οι Έλληνες θα δουλέψουν για 73 ημέρες για έμεσους φόρους. Οι φόροι μπορούν να είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε κάθε είδους φόρους. Άμεσους φόρους, έμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Το 2019 οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουμε το 49% του εισοδήματός μας σε φόρους στο κράτος. Τι θα γινόταν όμως αν έπρεπε κάθε Έλληνας πολίτης να πληρώσει προκαταβολικά όλους τους φόρους που το αναλογούν? Ουσιαστικά, θα δουλεύαμε για το κράτος κάθε μέρα από την πρωτοχρονιά μέχρι και την ημέρα φορολογικής ελευθερίας, όταν και θα ξεκινούσαμε επιτέλους να δουλεύουμε για εμάς και την οικογένειά μας. Μάθετε περισσότερα στο kefim.org. Για 5η χρονιά στην Ελλάδα, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης διενεργεί την έρευνα ημέρα φορολογικής ελευθερίας, απεικονίζοντας με εύληπτο τρόπο τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων, μια και απαντά στο ερώτημα, μέχρι ποια ημέρα του χρόνου εργαζόνται οι Έλληνες φορολογούμενοι για να καλύψουν τους φόρους του κράτους. Για το 2019, το ΚΕΦΗΜ υπολογίζει ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας την 30η Ιουνίου. Η ημέρα φορολογικής ελευθερίας είναι η πρώτη ημέρα του χρόνου που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το εισόδημά τους. Αν θα έπρεπε πρώτα να πληρώσουν φόρους και εισφορές. Θα εργαστούμε 180 ημέρες για το κράτος. 185 ημέρες συνολικά μένουν για να διαχειριστούμε το εισόδημά μας όπως εμείς επιθυμούμε. Τα υπόλοιπα πάνε στο κράτος. Δεν υπόσχομαι θαύματα, γιατί γενικώς δεν πιστεύω στα εύκολα θαύματα. Είμαι βέβαιος όμως ότι ήδη με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου που τώρα μπαίνει στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα και αύριο, θα έχουμε μετρήσιμη επίπτωση στον δείκτη της φορολογικής ελευθερίας τα επόμενα χρόνια. Για 180 λοιπόν ημέρες από τις 365 του χρόνου εργαζόμαστε φέτος για το κράτος. Το 2019 θα δουλέψουμε 73 ημέρες για έμεσους φόρους, 46 για άμεσους και 61 για κοινωνικές εισφορές. Η επίδοση Ελλάδας μάλιστα είναι η τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, για να το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος, είναι ότι το ετήσιο εισόδημά μας, όταν το παράγουμε για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους φόρους μας, χρειαζόμαστε 6 μήνες και δουλεύουμε 6 μήνες μόνο γι' αυτό. Οπότε τους υπόλοιπους 6 μήνες δουλεύουμε για να καλύψουμε τις άλλες καταναλωτικές μας ανάγκες ή τέλος πάντων, αν μας περισσεύουν και χρήματα, να κάνουμε τις οποιασδήποτε επενδύσεις. Λοιπόν, μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα που είναι πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί αποτυπώνεται μια πραγματικότητα που, όπως και να το κάνουμε, μοιάζει λίγο σουρεαλιστική, θα λέει κανείς, υπό την έννοια ότι όταν φτάνει ο Έλληνας να δουλεύει το μισό χρόνο για να αποπληρώνει φόρους και να δουλεύει για το κράτος, καταλαβαίνετε πως μόνο παραγωγική θα γίνει η δουλειά που κάνει. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, Μάρκο Δραγούμη, τον κύριο Αλέξανδρο Σκούρα. Καλησπέρα, κύριε Σκούρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τα αποτελέσματα τα ακούσαμε, τα σχολίασε και η ίδια η πολιτική ηγεσία. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς αποτυπώνεται αυτή η έρευνα στην οποία πραγματοποιήσατε και τι δεδομένα μας δίνει για να προκαλέσει και ένα ερέθισμα πολιτικής ενεργοποίησης, εγώ θα πω, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός. Εμείς θέλουμε με την ετήσια έρευνα της ημέρας φορολογικής ελευθερίας, την οποία παρουσιάζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών για 5η συνεχόμενη χρονιά, να πετύχουμε ακριβώς αυτό, την πολιτική ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της υπερφορολόγησης. Από την έρευνά μας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, προκύπτει το γεγονός ότι ο μέσος Έλληνας δουλεύει ακριβώς 180 από τις 365 μέρες του χρόνου για να πληρώσει το κράτος. Το οποίο σημαίνει ότι αν έπρεπε να προπληρώσουμε φόρους και εισφορές στο ελληνικό δημόσιο, θα δουλεύαμε από την πρωτοχρονιά μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Προκειμένου να πετύχουμε αυτό. Μετά, ό,τι βγαίνει από τις 30 Ιουνίου είναι χρήματα τα οποία μένουν στις τσέπες των οικογενειών για να πληρώσουν τις ανάγκες τους για τροφή. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν φτάνουν. Από ό,τι κατανοούμε και από ό,τι το βλέπουμε στην πραγματική οικονομία. Τώρα, εγώ βλέπω και κάποια στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που είπατε και αυτό που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για τους έμεσους, άμεσους φόρους. Όλη αυτή η αποτύπωση δείχνει πως, όπως και να το κάνουμε, πέρα από την όποια άμεση φοροδοτική συναλλαγή μπορεί να έχουμε με το κράτος, υπάρχει και αυτή η έμεση που για μία ακόμη φορά είναι πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, σαν επιβάρυνση.
Είναι μεγάλη και είμαστε μέσα στις πιο ακριβές χώρες. Ας πούμε, το κράτος μας είναι από τα πιο ακριβά της Ευρώπης. Αλλά αυτό που έχει πρόσθετη σημασία, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, που έχουν μεγάλο κράτος και δαπανηρό, φορολογούν πολύ τους πολίτες τους, αλλά οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι σε ένα πιο ικανοποιητικό επίπεδο. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ενώ το κράτος μας είναι ακριβό, δηλαδή δουλεύουμε πολύ για να το πληρώσουμε, ταυτόχρονα η ικανοποίηση που παίρνουν οι Έλληνες πολίτες από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το ελληνικό δημόσιο είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μάλιστα είμαστε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χαμηλότεροι σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. Και αυτό έχει να κάνει με το, στην ουσία προκαλεί την συζήτηση για το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το κράτος είναι πάρα πολύ μεγάλο και η ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εμείς ως φιλελεύθεροι λέμε ότι θέλουμε ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο κράτος. Αλλά το αίτημα για καλύτερες υπηρεσίες νομίζω ότι διαπερνά και όλα τα ιδεολογικά ρεύματα. Είτε είναι κάποιος φιλελεύθερος, είτε είναι κάποιος σοσιαλδημοκράτης, είτε είναι συντηρητικός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για μας η μέρα φορολογικής ελευθερίας το αποτυπώνει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον με βάση την εξέλιξη της ημέρας φορολογικής ελευθερίας από το 1999 μέχρι και το 2019 είναι ότι αναδεικνύει η ραγδαία αύξηση που έχει η ημέρα φορολογικής ελευθερίας από το 2009 μέχρι και το 2018. Το 2009, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, δουλεύαμε λιγότερο από 150 ημέρες για να πληρώσουμε το κράτος. Σήμερα δουλεύουμε 180. Mm-hmm. Και πέρυσι ήταν 182. Αυτή η αύξηση του ενός μήνα στην ουσία, από το 2009 μέχρι τις μέρες μας, αποτυπώνει το λανθασμένο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε προκειμένου να γίνει η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μας στα μνημόνια. Επειδή χθες ουσιαστικά είχα... Ναι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω, παρακαλώ. Ναι, ολοκληρώνω πολύ σύντομα. Θέλω να πω ότι ενώ στις υπόλοιπες χώρες που εφαρμόστηκαν μνημόνια, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία, οι χώρες επέλεξαν να προσαρμοστούν δημοσιονομικά μειώνοντας τις δαπάνες του κράτους. Εδώ, στην Ελλάδα, ακολουθήθηκε μια διαφορετική συνταγή, αυτή της αύξησης της φορολογίας. Αυτή η αύξηση αποτυπώνεται πολύ γλαφυρά στον ένα μήνα που δουλεύουν παραπάνω οι Έλληνες από το 2009 μέχρι σήμερα, για να πληρώσουν το κράτος, και ήταν αυτό που μετά την κρίση και τώρα που έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα θα έπρεπε να μας προβληματίσει και να μας διδάξει για αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να βρεθούμε στο μέλλον. Η αύξηση της φορολογίας έπνιξε την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε ακόμα και σήμερα τους ρυθμούς ανάπτυξης που πετυχαίνουν χώρες όπως η Κύπρος και η Ιρλανδία. Πολύ κατανοητό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί είχατε χθες και τον κύριο Γεωργιάδη και άλλους εκλεκτούς εκπροσώπους. Πώς βλέπετε εσείς τα μηνύματα που έρχονται από την πολιτική ηγεσία, τουλάχιστον με βάση τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης, αν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα θετικό σοκ, να το πω έτσι, ή να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης? Κοιτάξτε, το ίδιο ο κύριος Γεωργιάδης είπε κατά την συνέντευξη τύπου στην οποία τον είχαμε προσκαλέσει και ήρθε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην παρουσίαση αυτή ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ότι δεν πιστεύει σε θαύματα, αλλά ότι η διάθεση της κυβέρνησης είναι να μειώσει τη φορολογία. Αυτό φαίνεται και από το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθηκε σε συζήτηση αυτές τις μέρες στη Βουλή, αλλά και από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα ποιο είναι, και εμείς ως Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, γι' αυτό τον λόγο καλούμε πολιτικούς στην παρουσίαση της ημέρας φορολογικής ελευθερίας παραδοσιακά. Είχαμε και εκπρόσωπο από το Κινάλ, τον Παναγιώτη Κερκατσούλη. Είχαμε και τον αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική του Υπουργού Οικονομικών, τον Θοδωρή Σκυλακάκη. Mm-hmm. Δεν μας αρκούν πλέον, και επειδή η κατάσταση στη χώρα είναι και πολύ σημαντικά, πολύ πιεσμένη, ας πούμε, δεν μας αρκεί το να είναι η διάθεση για τη φορολογία μόνο στα λόγια. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι και να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, η νέα κυβέρνηση έβαλε τη μείωση της φορολογίας στην κορυφή των πολιτικών της προτεραιότητων. Αυτό που μένει είναι να δούμε αν μετά από τον έμφυα που επίκειται άμεση μείωση θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι φόροι. Πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου
η μέρα φορολογικής ελευθερίας θα είναι λίγο νωρίτερα για όλους τους πολίτες. Το ευχόμαστε σίγουρα όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη αναλυτική ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ. Πάμε τώρα να περάσουμε ξανά στα αυτοδιοικητικά και ειδικά πιο τοπικά θέματα. Ανοιχτή στην όλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις συνεργασίες, δήλωσε σήμερα η Τόνια Κουζή, η επικεφαλής του συνδυασμού Καλαμάτα Τόπο Ζωής, η οποία μάλιστα ανέλησε και το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί ο συνδυασμός της με πολλές προτάσεις. Ο συνδυασμός Καλαμάτα Τόπο Ζωής μάλιστα εξέλεξε και ένα συντονιστικό συμβούλιο. Ως μια δομημένη συνεκτική ομάδα, συνεχίζει ο συνδυασμός Καλαμάτα Τόπο Ζωής. Και δεν είναι μόνο τα εκλεγμένα μέλη, αλλά και όσοι συμμετείχαν στις εκλογές και όλοι οι άνθρωποι που βοήθησαν τις ομάδες εργασίας. Μάλιστα, για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, τις προηγούμενες ημέρες εξελίχθηκε μια εσωτερική διαδικασία που οδήγησε στην ανάδειξη ενός συντονιστικού συμβουλίου. Θα είναι ένα συντονιστικό συμβούλιο το οποίο θα έχει σαν δουλειά να συντονίσει τις ομάδες εργασίας που, αν θυμόσαστε, υπήρχαν και πριν τις εκλογές. Σύμφωνα με το σχέδιο 631 είχαμε δημιουργήσει ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα που αφορούν την πόλη, οι οποίες βέβαια μπορεί να τροποποιηθούν, να προσθεθούν και άλλες, να αλλάξουν γενικότερα ανάλογα με τις ανάγκες. Συμμετέχουν ο Γιώργος Λαζαρίδης και η Τόνια η Κουζή ως τα εκλεγμένα μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος είναι ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας. Από αυτόν θα έχετε τις προσκλήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ο κύριος Ανδρέας Ζαγάκος θα είναι ο υπεύθυνος της δημόσιας και της κοινωνικής παρουσίας του Καλαμάτα Τόπο Ζωής. Ο Ευδόκιμος ο Φρέγκογλου θα είναι ο συντονιστής των ομάδων εργασίας. Ο κύριος Πουλόπουλος ο Βασίλης θα είναι υπεύθυνος της τεχνολογικής οργάνωσης και διακυβέρνησης. Και εγώ, η Μαρίνα Λαντζούνη, μαζί με τον Βασίλη τον Πουλόπουλο, θα έχουμε αναλάβει να παρακολουθούμε το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό που σημείωσε στην συνέχεια η επικεφαλής του Καλαμάτα Τόπο Ζωής είναι η συνεκτικότητα αυτής της αυτοδιοικητικής ομάδας, αλλά και η παρουσία της που έχει να κάνει με την κατάβαση προτάσεων για το καλό της πόλης. Θέλουμε η Καλαμάτα Τόπο Ζωής να παραμείνει μια συνεκτική ομάδα, να έχουν όλοι λόγο όσοι έθεσαν αυτό στην ψηφοφορία του κόσμου, ακόμα και αν δεν βγήκαν, γιατί δεν ήταν αυτό ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας ήταν να βοηθήσουμε πάρα πολύ στην πόλη και όλοι οι άνθρωποι του Καλαμάτα Τόπο Ζωής. Και αυτό είναι το παρήγορο για μας, ότι δεν έφυγε κανένας, δεν είχαμε καμία απώλεια, το αντίθετο συμμετείχαν όλοι ενεργά. Απαρτίζουν αυτή την πενταμελή ομάδα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι έξω συμμετέχουν μέσω των ομάδων εργασίας. Αυτό όμως που μας κινητοποιεί πάρα πολύ είναι και ότι εντός του Δημοτικού Συμβουλίου θέλουμε να έχουμε ένα διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχαμε συνηθίσει εμείς να βλέπουμε από το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε προτάσεις. Θέλουμε πολύ να μην κάνουμε εκείνη την κακή μονοκριτική που επί της ουσίας δεν αποτελεί και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά αντίθετα να έχουμε τρόπο να δίνουμε πράγματα τα οποία θα φέρνουμε σε ψήφισμα πλήρως τεκμηριωμένα. Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές εξελίξεις, η κυρία Κουζή σημείωσε πως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια συζήτηση για συνεργασία και συμπλήρωση. Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση και καμία προσέγγιση από καμία ομάδα, ούτε από την ομάδα που θεωρητικά κέρδισε και οδεύει προς τη διακυβέρνηση του Δήμου, ούτε και από οποιαδήποτε άλλη. Φαντάζομαι ότι όλοι περιμένουν τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ίδιο και εμείς. Ήμασταν εξ αρχής, νομίζω. Ήμασταν οι μόνοι που το είχαμε πει. Γι' αυτό και απαντώ ότι δεν έχει γίνει κανένα είδους προσέγγιση για να μην αποκλείσω το ενδεχόμενο της συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Όμως η συνεργασία έχει οριστεί από εμάς, δηλαδή η συμμετοχή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί εξ αρχής τη συνεργασία μας. Ελπίζουμε το να δώσεις θέσεις ευθύνης να μην σημαίνει ότι απλά συμπολιτεύεσαι χωρίς να έχεις θέση ευθύνης ουσιαστική. Θέλουμε οι θέσεις ευθύνης να διαμοιραστούν με βάση την ικανότητα και ως έτσι θα αποφασιστούν όλα. Ξεκίνησε από σήμερα η ΔΕΙΑΚ να δέχεται αιτήσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση είναι αρκετά ευνοϊκή προς τους πολίτες, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου. Από σήμερα έως και τις 17 Σεπτεμβρίου θα μπορεί κανείς στην ΔΕΙΑΚ να υποβάλει αίτηση για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΙΑΚ δέχεται η υπηρεσία μας από σήμερα έως και την 17η Σεπτεμβρίου του 2019. Στις ρυθμίσεις του νόμου που αφορούν έως και 100 δόσεις μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν έναν διακανονισμό σε εξέλιξη, αλλά και αυτοί για τους οποίους η ρύθμιση για κάποιο λόγο έχει ακυρωθεί. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον νόμο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
είναι αρκετά ευνοϊκές προς τους πολίτες. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον νόμο είναι ευνοϊκές. Αφού δεν προβλέπεται προκαταβολή, η ελάχιστη δόση είναι στα 20 ευρώ και υπάρχει και έκπτωση από 50 έως 100% στις προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Βέβαια, να γνωρίζουν όλοι ότι οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού καταργούνται εάν δεν θα εξοφληθούν οι τρέχοντες λογαριασμοί και αν καθυστερήσει η οφειλή να εξυπηρετηθεί πέραν των 3 μηνών. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ένας λογαριασμός της ΔΕΙΑΚ και ένα πιστοποιητικό, ένα έγγραφο που να πιστοποιεί το αφημί του οφειλέτη. Καλούνται λοιπόν οι συμπολίτες μας να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου περί ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 17η Σεπτεμβρίου με τα όσα σήμερα ισχύουν, διότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για όλους μας. Άφησε το στίγμα του στον χρόνο και σίγουρα αυτό είναι ξεχωριστό. Όπως άλλωστε επιτυχημένο ήταν και το επιτυχιακό 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, ένας πολιτιστικός θεσμός που είναι σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο χορό και που φέτος κινήθηκε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια στις παράλληλες δράσεις του, αλλά και πολλές καινοτόμες επιλογές. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Λίντα Καπετανέα μιλά στην τηλεόραση Best για τον πρώτο απολογισμό και σημειώνει πως ο πύχης μπαίνει πια πιο ψηλά για τη συνέχεια. Μια μεγάλη γιορτή για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Καλαμάτας. Μια μεγάλη γιορτή που αποτυπώνεται και στον αριθμητικό απολογισμό. 68 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, 24 ομάδες, 52 εθελοντές, 62 σπουδαστές χορού στα επαγγελματικά σεμινάρια, 78 παιδιά στο εργαστήριο χορού και χορογραφίας για παιδιά, 38 ενήλικες στο εργαστήριο ενηλίκων άνω των 50 ετών, 21 αμαία με 21 συνοδούς στο σεμινάριο χορού για αμαία. Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πέρασε στην ιστορία με μεγάλη επιτυχία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος πραγματικά το αγκάλιασε. Είχε πολλές παραστάσεις. Το ότι κάναμε τις παραστάσεις στην πλατεία ήταν κάτι που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Και ενώ ήταν 9 η ώρα η παράσταση, μαζευόντουσαν από τις 8. Ήταν δύσκολο το θέαμα, γιατί φέτος δεν έβαλα ούτε ακριβωτικά, ούτε τσίρκο, κάτι που είναι πιο ευχάριστο για τα παιδιά, αλλά παρόλα αυτά ήταν εκεί και κάθισε ο κόσμος και το πραγματικά το παρακολούθησε όλο. Οι παραστάσεις, τι να πω, για την κεντρική σκηνή ήταν σχεδόν όλες sold out. Ό,τι ακούω από τον κόσμο είναι θετικά σχόλια. Αυτό με ευχαριστεί και μου δίνει δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω για το 26ο. Η Λίντα Καπετανέα έβαλε τη σφραγίδα της για να παρουσιαστεί ένα πλούσιο επαιτειακό πρόγραμμα. 11 παραγωγές στο Μέγαρο Χορού, εκ των οποίων οι 4 στην κεντρική σκηνή, 6 στο στούντιο και 1 στα παρασκήνια της κεντρικής σκηνής. Αλλά και 11 υπαίθριες παραστάσεις χορού στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Μια εξωστρέφεια που θα συνεχιστεί. Όλα μαζί. Νομίζω και η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ότι ο κόσμος άρχισε να βλέπει λίγο το τι γινόταν στο Μέγαρο τόσα χρόνια, τι γινόταν στο φεστιβάλ χορού τόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει και το βλέπει και το αγκαλιάζει. Αισθάνεται ότι το φεστιβάλ είναι λίγο δική του γιορτή. Και του χρόνου θα έχω. Η πλατεία δεν θα φύγει. Θα καθιερωθεί ως ένας θεσμός που θα είναι και μόνος του και θέλω να ανοίξει και να πάει και σε άλλες πλατείες, όχι μόνο στην Καλαμάτα αλλά και σε άλλες πόλεις της Μεσσηνίας. Ο πύχης πήγε ψηλά, για μένα είναι ακόμα παραπάνω το βάρος, για να μπορέσω να το κρατήσω και να συνεχίσω λίγο παραπάνω κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Το Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας πήρε ζωή όλες αυτές τις μέρες και επιδίωξη είναι να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι χώροι του. Ελπίζω. Εμείς σαν φεστιβάλ το χρησιμοποιούμε τώρα με τα σεμινάρια, με το εκπαιδευτικό. Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα συνεχίζουμε με το Keep Dancing. Ελπίζω να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το χώρο και σαν residency για ομάδες ή για ανθρώπους καλλιτέχνες που θέλουν να φτιάξουν, να δημιουργήσουν και να τελειώσουν τα έργα τους εδώ. Το φετινό πάντως επαιτειακό φεστιβάλ είχε πάρα πολλές καινοτομίες. Ξεχωριστή και η ενότητα που είχε να κάνει με τα επαγγελματικά σεμινάρια. Πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και νομίζω ότι του χρόνου θα χρειαστώ ένα δεύτερο χώρο για να μπορέσω να μεγαλώσω τα σεμινάρια. Το εκπαιδευτικό είναι κάτι που πραγματικά θέλω να το στηρίξω και το στήριξα από την αρχή από το 24ο. Μαζεύτηκε πολύ κόσμος και ήρθαν πολλοί χορευτές από το εξωτερικό. Που σημαίνει του χρόνου θα έρθουν ακόμα περισσότερα παιδιά.
Με μια καλοκαιρινή εκδήλωση έκλεισαν τη φετινή χρονιά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας. Καθαρισμός παραλίας, ενημέρωση για την προστασία των ακτών, αλλά και ένα ξεχωριστό beach party. Με μια περιβαλλοντική εκδήλωση που περιείχε καθαρισμό παραλίας αλλά και ενημέρωση για την προστασία των ακτών, έκλεισαν την φετινή τους χρονιά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας σε συνεργασία με την κοινοφελής επιχείρηση Φάρης. Είμαστε στην παραλία της Καλαμάτας, όπου σήμερα πραγματοποιείται μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τα ΑΚΔΑ που λειτουργούν στην πόλη μας, για να αποχαιρετήσουμε την περίοδο 2018-2019. Η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολλοίς κόσμος, πολλά παιδιά. Και να πούμε ότι η εκδήλωση, αυτό το beach party που γίνεται τώρα, γίνεται στα πλαίσια μιας εκδήλωσης με περιβαλλοντολογικό αντικείμενο που ξεκίνησε από το πρωί. Τα ΚΔΑΠ έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες και από τα παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι εγγραφές για την επόμενη σεζόν, για τη σεζόν 2019-2020, έχουν ξεπεράσει τις 660 μαζί με το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Θα έχουμε 11 ΚΔΑΠ στην πόλη μας που θα λειτουργήσουν, ενώ θα λειτουργήσει κι άλλο ένας σε κάποιο δημοτικό, καθώς και στην Βέργα. Πιστεύουμε ότι και φέτος το πρόγραμμα θα λειτουργήσει άκρως ικανοποιητικά, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, και θα εξυπηρετήσει και τους γονείς και τα παιδιά, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες φορές. Καλό καλοκαίρι σε όλους και ραντεβού το Σεπτέμβριο. Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά των ΚΔΑΠ, χωρισμένοι σε ομάδα, προχώρησαν σε καθαρισμό της ακτής, προκειμένου μέσα από την βιωματική αυτή δραστηριότητα να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος στα παιδιά. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί περιβαλλοντολόγοι των ΚΔΑΠ ενημέρωσαν το κοινό για την προστασία των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα από ποικίλες δράσεις. Σήμερα εδώ για τη λήξη της φετινής μας χρονιάς. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου περιβάλλοντος διοργανώσαμε αυτή την περιβαλλοντική εκδήλωση για να καθαρίσουμε τις παραλίες μας με παιδιά και γονείς, να κάνουμε παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, παγωτό και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στο beach party. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ και εγώ σαν μητέρα και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή με τους γονείς, τα παιδιά. Συγχαρητήρια στα ΚΔΑΠ, στους δασκάλους, στο προσωπικό που κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τα παιδιά τα διδάσκουν να φροντίζουν το περιβάλλον. Η όλη εκδήλωση τέλος έκλεισε με ένα πλούσιο beach party με πολλή μουσική, χορό και παιχνίδια, με τα παιδιά να αποχαιρετούν την όμορφη χρονιά που πέρασαν στα ΚΔΑΠ διασκεδάζοντας. Είναι πολύ χρήσιμο, κάνουν πολλές δραστηριότητες τα παιδιά εκεί πέρα, ασχολούνται τα απογεύματα και κάνουν και μαθήματα, διάφορα πράγματα. Και δραστηριότητες όπως παράδειγμα και εδώ τώρα στην παραλία, είναι πολύ καλά αυτό. Μαθαίνουν τα παιδιά να μην πετάνε σκουπίδια, να είναι καθαρές οι θάλασσες. Αυτά. Ξεκίνησαν οι εργασίες στα σημεία όπου θα διεξαχθούν οι παράκτη μεσογειακοί αγώνες στην Πάτρα, με τα συνεργεία να επιχειρούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε πως οι αγώνες πρέπει να γίνουν με επιτυχία, ενώ ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει τις διεκδικήσεις. Μετρά αντίστροφα για τη διεξαγωγή των παράκτιων μεσογειακών αγώνων στην Πάτρα. Τώρα πια μπαίνουμε στην τελική ευθεία με τις μηχανές να παίρνουν μπρος, δημιουργώντας τις υποδομές για τη διεξαγωγή τους. Στο Νότιο Πάρκο και το Πεπανός επικρατεί πυρετός εργασιών. Μάλιστα, χθες βρέθηκε στην Πάτρα και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Τόνισε πως θα πρέπει πάση θυσία να γίνουν τα δύνατα δυνατά για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων. Τα μέλη της Επιτροπής από την πλευρά τους, στη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε, ανέφεραν στον κύριο Αυγενάκη τα δεκάδες προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στο ίδιο μήκος κύματος και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, που εξακολουθεί να διεκδικεί έργα που θα μείνουν στην πόλη. Για παράδειγμα, το κολυμβητήριο της Αγιάς, που υποτίθεται πως θα ανακατασκευαζόταν. Ένα μήνα περίπου πριν και λιγότερο,
από την έναρξη των Μεσογειακών, από υποδομές μηδέν σχεδόν ή πολύ κοντά στο μηδέν. Και από ό,τι υπόθηκε, οι διαδικασίες για να μπορέσουν να γίνουν είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα και καθόλου καλά. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν την ευθύνη, επιτέλους να την αναλάβουν αμέσως. Όσον αφορά το Δήμο, έγινε μια σύσκεψη την Παρασκευή εδώ στο Δημαρχείο, που ήταν όλοι οι φορείς της πόλης και οι αρχές της πόλης, προκειμένου να έχουμε μια προετοιμασία για την εικόνα της πόλης. Εκεί έγινε ένας καταμερισμός τι να κάνει ο καθένας, ώστε όσο το δυνατόν να είμαστε πιο ευπρόσωποι. Το κύριο όμως θέμα είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποδεχθεί το να οργανώσει η πόλη μας τους παράκτους μεσογειακούς αγώνες, έθεσε ορισμένα αυτονόητα πράγματα, δηλαδή να μείνει και κάτι στην πόλη. Λυκό. Το κολυμβητήριο, η περιοχή και ο αθλητικός χώρος δεν γίνεται, ούτε είπε κανείς ότι θα γίνει, ούτε ο κ. Αυγενάκης το είπε. Βέβαια δεν ήταν αντικείμενο της χθεσινής σύσκεψης και ζήτησε και ο Δήμαρχος συνάντηση για τέτοια θέματα. Ούτε καν, από ό,τι καταλάβαμε, ούτε καν, πώς θα να πούμε, οι κερκίδες δεν θα μείνουν. Πώς να το πω, στοιχειώδεις υποδομές. Αυτά τα θέματα θα τεθούν. Από την πλευρά του κυρίου Κορδά τονίστηκε επίσης πως δεν έχει δοθεί ιδέουσα προσοχή σε οργανωτικό επίπεδο και κινδυνεύει η πόλη να ζήσει τα ίδια με αυτά της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2006. Νέα έκκληση για αίμα απευθύνει η διεύθυνση του σταθμού αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας. Βρισκόμαστε εν μέσω θέρους και οι ανάγκες έχουν διπλασιαστεί. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, οι μονάδες δεν επαρκούν. Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στη δημόσια έκκληση για αίμα της συντονίστριας διευθύντριας του σταθμού αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πύργου Κωνσταντίνας Πανέτα μετά το θανατηφόρο τροχαίο του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι διαρκές, καθώς είναι πολλά και τα παθολογικά περιστατικά που έχουν ανάγκη από αίμα, με αποτέλεσμα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να βρίσκεται σε διαρκή αγώνα έβρεσης μονάδων για να μην χαθεί άνθρωπος λόγω έλλειψης αίματος. Με αφορμή το τελευταίο τροχαίο που έχει γίνει και ήταν και θανατηφόρο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αναδεικνύουμε για μία φορά ακόμα το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης αίματος, γιατί δεν σας κρύβω ότι ζητάμε αίματα από όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας και της Πελοποννήσου και δεν μπορεί να βοηθήσει κανένα, γιατί κανένα από τα νοσοκομεία αυτά δεν έχει αίματα να καλύψει τους δικούς τους ασθενείς, πόσο μάλλον και τους ασθενείς μιας άλλης περιοχής. Την ίδια στιγμή, λόγω καλοκαιριού και αύξησης του πληθυσμού, οι ανάγκες σε αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου Ολοένα και αυξάνονται, με τις μονάδες που συγκεντρώνονται από τους συλλόγους αιμοδοτών στις εξωτερικές αιμοληψίες να μην αρκούν για να καλυφθούν τα περιστατικά. Όπως λέει η κυρία Πανέτα, όταν κάθε εβδομάδα χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 70 μονάδες και σε μια εξωτερική αιμοληψία συγκεντρώνουμε 5 έως 10, όπως είναι κατανοητό, οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Δεν υπάρχουν αίματα. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των ασθενών είναι πολλές και μεγάλες. Υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, τροχαία ατυχήματα και σε πολλές περιπτώσεις από αυτά δεν μπορούμε να τους καλύψουμε. Αυτό που ζητάω από όλον τον ηλιακό λαό, όσοι μπορούν να αιμοδοτήσουν, να έρχονται να αιμοδοτούν στις αιμοδοσίες του νομού, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών. Στη θέση αυτού που χρειάζεται το αίμα μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε από μας, και δεν είναι πολύ μακρινό το γεγονός της ανάγκης του αίματος. Ανάσα στις αυξημένες ανάγκες σε αίμα, εν μέσω θέρους δίνουν οι σύλλογοι των εθελοντών αιμοδοτών σε ολόκληρη την Ηλία, ενώ πολύτιμη είναι η βοήθεια των στρατιωτών της ΕΤΙΛ. Είναι αυτοί που πολλές φορές βγάζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από το αδιέξοδο.
Να έρθουμε εμείς τώρα σε νέα από τον κόσμο. Ισχυρές πιέσεις υφίσταται το Βρετανικό νόμισμα από την ημέρα που ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας πρωταθλητής σε βίντεο παιχνίδι έλαβε έπαθλο 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Στον πρώτο σταθμό της περιοδίας του δεν πρέπει να ένιωσε καλοδεχούμενος. Ο Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε από τη σκοτία της επισκέψης σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια προσπάθεια να κερδίσει στήριξη για τα σχέδιά του για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και χωρίς συμφωνία. Ενδεχόμενο που βρίσκει κάθετα αντίθετη τη σκοτία που έτσι κι αλλιώς είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στην Ένωση. Εκτός από την αναμενόμενα αρνητική υποδοχή, χωρίς ενθουσιασμό έληξε και η συνάντηση με την πρώτη υπουργό της σκοτίας, Νίκολα Στέρτζιον. Πίσω από τις μπλόφες και τις μεγαλοστομίες, ο δρόμος που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση πιστεύω ότι είναι επικίνδυνος. Για εμένα είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κυβέρνηση, ο νέος πρωθυπουργός, έχει βάλει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα σχεδόν αδύνατο δρόμο προς Brexit χωρίς συμφωνία. Είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς πώς μπορεί να φτάσει σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για τη Σκωτία και για το σύνολο του Βασιλείου. Επόμενο σταθμό του Τζόνσον η Ουαλία, όπου τα ωφέλη για του αγρότε από την έξοδο θα είναι στην κορυφή τη ατζέντα του, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει του φόβου για απώλεια τη ευρωπαϊκή αγορά. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η σημερινή συμφωνία δεν υπάρχει. Πρέπει να φύγει, αλλά με εκατέρωθεν καλή διάθεση. Η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε δύο όριμε πολιτικέ οντότητε και μπορούμε να το καταφέρουμε. Υπάρχει ισχυρός λόγος και στις δύο πλευρές να τελειώνουμε και εμείς θα βγούμε με ή χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Το Βρετανικό νόμισμα υφίσταται ισχυρές πιέσεις και βρέθηκε την Τρίτη σε χαμηλό 2,5 ετών εναντί του γεν, ενώ εναντί του ευρώ διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2017. Στο διαδικτυακό βίντεο παιχνίδι Fortnite, ο παίκτης είναι επιζών μιας σχεδόν ολικής καταστροφής της γης και αρχηγός μιας μικρής ομάδας που κάνει τα πάντα για να επαναφέρει την ισορροπία στον πλανήτη. Σε αυτό το σύμπαν, ο 16χρονος Μπούγκα, κατά κόσμον Kyle Giersdorf, είναι ο απόλυτος άρχον. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Fortnite, που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Solo. Το τρόπαιο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παλιότερα προσπαθούσαμε να τον ξεκολλήσουμε από τον υπολογιστή για να αφιερωθεί στα μαθήματά του. Αλλά δείτε τον τώρα. Κέρδισε τόσα χρήματα, τα πήγε τόσο καλά. Είμαι περήφανη γι' αυτόν. Η αδελφή ενός από τους φιναλίστ των άλλων κατηγοριών περιέγραψε αυτό που συμβαίνει σε χιλιάδες σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το παιχνίδι λανσαρίστηκε από την εταιρεία Epic Games το 2017. Η τεράστια επιτυχία του έχει εκτινάξει την αξία της στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.
πρωί η καλή ενημέρωση ξεκινά από εδώ. Ακούς Best. Αυτό που αναζητάς στην καθημερινότητά σου.